Διαδηλωτές πετούν πέτρες, μάρμαρα και βόμβες Μολότοφ προς τις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονται παραταγμένες έξω από την Αμερικανική πρεσβεία. Άρχισαν να στείλουν οδοφράγματα και να βάζουν φωτιά σε κάδους. Αστυνομικές δυνάμεις των ΜΑΤ τρέχουν για να αποθήσουν τους κουκουλοφόρους. Τα ΜΑΤ απαντούν με χημικά. Η ατμόσφαιρα από τα δακρυγόνα γίνεται ανυπόφορη. Οι κουκουλοφόροι έστεισαν οδοφράγματα στη μέση του δρόμου, έβαλαν φωτιά σε κάδους και μάλιστα πέταγαν πέτρες και μάρμαρα κατά των αστυνομικών δυνάμεων. Τα επεισόδια ξέσπασαν λίγο μετά τις 8.30 έξω από την Αμερικανική πρεσβεία χθες το βράδυ, κατά τη διάρκεια πορείας που πραγματοποίησαν παρατάξεις και φοιτητικοί σύλλογοι της αριστεράς για τη δολοφονία του George Floyd. Η πορεία διαμαρτυρίας ξεκίνησε από το Σύνταγμα με προορισμό την Αμερικανική πρεσβεία και συμμετείχαν περισσότεροι από 3.000 διαδηλωτές. Οι κουκουλοφόροι λίγο αργότερα άρχισαν να υποχωρούν. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, η λεωφόρο Βασιλής Σοφίας παρέμεινε κλειστή και στα δύο ρεύματα. Το ίδιο και η σταθμή του μετρό, Μέγαρο Μουσικής και Ευαγγελισμός. Λίγο μετά την πορεία στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών, ομάδα αγνώστων προκάλεσε φθορές σε καταστήματα και μαγαζιά στο Κολονάκι. Βίντεο από κλειστό κύκλωμα καμερών καταστήματος καταγράφει τη στιγμή της χθεσινής επίθεσης. Οι φθορές συνεχίστηκαν και στην πλατεία Κολονακίου με καταδρομική επίθεση σε μαγαζιά και καταστήματα της περιοχής. Όπως μπορείτε να δείτε, οι τζαμαρίες έγιναν 1000 κομμάτια. Πέρασαν 400 άτομα, λέει, τώρα πόσα ήταν, δεν ξέρω. Και τι κάνανε? Χτύπαγαν τις βιτρίνες. Ρίχνοντας βομβίδες κρότου, οι αστυνομικοί της ομάδας δράση κατάφεραν να εμποδίσουν τους κουκουλοφόρους να συνεχίσουν να προκαλούν ζημιές στα καταστήματα της πλατείας Κολονακίου και κατάφεραν να συλλάβουν ορισμένους από αυτούς, οι οποίοι κρατούσαν πέτρες και ξύλα στα χέρια τους. Οι αρχές προχώρησαν σε 12 προσαγωγές υπόπτων, εκ των οποίων οι 5 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.